Γεια σας κορίτσια! Επιτέλους, είναι περίοδος εκτόσεων, αυτό που όλες περιμέναμε, μετά το μεγάλο έρωτα. Για να πω την αλήθεια, δεν συγκινήθηκα τόσο πολύ με αυτές τις εκτόσεις. Νομίζω ότι είμαι σε φάση που νιώθω φουλ, ότι έχω ρούχα, ότι έχω καλλιτικά, τα πάντα. Αλλά επειδή βρέθηκα στα Γιάννενα για 1-2 μέρες και ήταν η πρώτη μέρα των εκτόσεων, είπα να κάνω μερικά ψώνια, γιατί εντάξει. Είμαι σε ένα μέρος που ναι, μεν έχει θάλασσα, έχει ήλιο, θα έχει σε λίγο απίστευτο κόσμο, έχω τους φίλους μου, έχω την παρέα μου, αλλά δεν έχω μαγαζιά. Δεν μπορώ να ξεσπάσω κάπου αλλού, εκτός από τη θάλασσα. Οπότε, είπα να κάνω μερικά ψώνια, έτσι να δω τι παίζει και είπα να σας τα δείξω. Επίσης, έχω πάρει μερικά πράγματα, ρούχα βασικά, λίγο πριν φύγω από Γιάννενα, πάλι τίποτα σπουδαίο. Και είπα να σας τα δείξω και αυτά, γιατί μπορεί να βγείτε στην αγορά, μπορεί να θέλετε να πάρετε κάτι, γυναίκες είμαστε, εγώ συνέχεια τις δουλάπες των φίλων μου τις ψάχνω, οπότε γιατί όχι. Ας ξεκινήσουμε. Λοιπόν, θέλω να σας δείξω πρώτα τι πήρα πριν τις εκτόσεις. Αρχικά, θέλω να σας δείξω ένα φόρεμα που πήρα από τα Tally Vy, είναι αυτό εδώ. Έχω και τον ανεμιστήρα γιατί σκάω. Και μου μπαίνει το μαλλί μέσα στο στόμα, αλλά και τα ρούχα θα φαίνονται λίγο πιο αέρινα. Είναι αυτό εδώ το φόρεμα. Λοιπόν, είναι ένα φόρεμα το οποίο είναι πάμφθινο. Κάνει ή 15-20 ευρώ πάμφθινο, αλλά κολακεύει απίστευτα το σώμα μιας γυναίκας. Πάει όλο πολύ στενό μέχρι νομίζω τη μέση και μετά ανοίγει. Το ύφασμά του είναι πολύ ωραίο, δεν φαίνεται καθόλου φθινιάρικο και έκανα με αυτό το φόρεμα την εξής βλακιά. Αυτό το είχα πάρει εντελώς για κάθε μέρα και έτυχε να έχουμε ένα γάμο και έκανα την εξής βλακιά. Πήρα φόρεμα, αλλά δεν το έφερα ποτέ στο χωριό μου. Νεύριασε η μάνα μου, της λέω εντάξει θα έρθω και να γίνει στο γάμο γιατί ήταν πολύ στενό συγγενής και έβαλα αυτό. Δεν της είπα ποτέ την τιμή της μάνας μου γιατί θα με σκότωνε αν μάθαινε ότι έχει 20 ευρώ αυτό το φόρεμα. Αλλά με έβγαλε ασπροπρόσωπη γιατί μου είπαν όλοι τι ωραίο φόρεμα που είναι. Ξέρω, μόνο αυτά τα κάνω εγώ, αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει γιατί μου άρεσε πάρα πολύ, κολακεύει απίστευτα, κάνει τέλειο μπούστο, ωραία μέση. Και αξίζει, αν το δείτε, τσακώστε το. Επίσης, μου ήρθε μια φούστα από το eBay που είχα παραγγείλει, είναι αυτή εδώ η κίτρινη φούστα. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι, αν είχατε δει στη σελίδα μου, κάνει 5 ευρώ μαζί με τα έξοδα αποστολής. Και δεν είναι κάτι το εντυπωσιακό, αλλά είναι μια φούστα η οποία κάνει 5 ευρώ. Είναι ψηλόμεση, πέφτει μίνι, νομίζω κάνει και σε από small μέχρι large, δηλαδή τεντώνει. Οπότε είναι μια χαρά. Το χρώμα το περίμενα λίγο πιο ανοιχτό, η αλήθεια είναι. Ήρθε λίγο σε πιο κρόκι κίτρινο, αλλά δεν πειράζει. Και πήρα και δύο μπλούζες από H&M πριν τις εκτόσεις. Και... Οπ, μου πες. Πώς το έπαθα. Δεν τα κάνω εγώ αυτά. Λοιπόν, δεν τις έχει βάλει σε έκπτωση ακόμα και δεν νομίζω να τις βάλει γιατί είναι νέα σεζόν. Λοιπόν, η μία είναι αυτή εδώ. Είναι έτσι. Την είχε σε πολλά prints, σε μονόχρωμο. Εγώ διάλεξα αυτό γιατί είναι πολύ καλοκαιρινό. Και έχει αυτή εδώ τη λεπτομέρεια με τη δαντέλα, η οποία κάνει πολύ σεξι το μπούστο. Και έκανε 10 ευρώ, τίποτα. Και επίσης, αυτή εδώ, την μπλούζα, δεν ξέρω αν με βλέπετε από μέσα. Είναι μια μαύρη, στενή μπλούζα, η πλάτη της είναι λίγο πίσω πιο χαμηλή. Μπροστά έχει αυτή εδώ τη δαντέλα, που το κάνει πάρα πολύ σεξι. Είναι μέχρι εδώ. Αλλά όλο το μπούστο είναι με δαντέλα, είναι ό,τι πιο σεξι. Είναι αυτό το κλασάτο το σεξι, που ναι μεν είσαι κουμπωμένη μέχρι εδώ, αλλά δείχνεις και κάτι. Μου άρεσε πάρα πολύ, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ίσως ήταν η αγαπημένη μου αγορά αυτή η μπλούζα. Και αυτή ήταν ευθύνη, νομίζω έκανε ή 15 ή 20, κάπου εκεί. Είναι πολύ ωραίο ύφασμα πάντως. Τι άλλο, μία άσχετη αγορά από τα Pull&Bear, ένα πολύ απλό τοπάκι, αλλά με έχει βολέψει γιατί το φοράω με τα πάντα και δεν είναι αυτό το απλό το μαύρο. Έχει την τσαχπινιά του και έχει και τα τρούξ εδώ στον ώμο.
Ωραίο μπλουζάκι και αυτό. Και φθηνό, 7 ευρώ. Κάπου εκεί. Και τώρα. Λοιπόν, η πρώτη μου αγορά ήταν πολύ παρορμητική και ήταν από το Zara στις εκτόσεις. Ήταν αυτό εδώ. Το... πώς το λένε... το πλεκτό. Απίστευτο χρώμα. Θεώρησα ότι είναι για καλοκαίρι, αλλά είναι πάρα πολύ χοντρό για καλοκαίρι. Έβαλε σχεδόν όλα τα πλεκτά 15 ευρώ. Κάπου εκεί. Έχει τέλεια πλεκτά στο Zara. Νομίζω από 40 τα έβαλε 15. Και άξιζε. Ήθελα να πάρω κι άλλα, αλλά είπα ότι θα πάρω προς το τέλος των εκτόσεων, γιατί δεν ήθελα να είμαι υπερβολική. Αλλά αυτό, σε αυτό το χρώμα το απίστευτο το καλοκαιρινό, αλλά δεν φοράει τώρα καλοκαίρι. Και έχει και το θερμοάρι στην πλάτη, πολύ ωραίο μου άρεσε. Είναι το μόνο που πήρα από το Zara, γιατί γινόταν ένας ψιλοπανικός στα Γιάννενα και δεν με άφηνα να διαλέξω. Αλλά μου άρεσε αυτό που πήρα. Τώρα, θα σας πάω στα H&M. Λοιπόν, να σας δείξω τι μαγιό πήρα από τα H&M. Λοιπόν, πήρα ένα μαγιό. Δεν παίρνω ποτέ ίδιο μαγιό πάνω κάτω, δεν ξέρω γιατί, δεν μου αρέσει καθόλου σε μένα. Θέλω να τα συνδυάζω. Λοιπόν, πήρα από πάνω αυτό εδώ και όλη τη διαφορά την κάνει το δόντι. Δείτε λεπτομέρεια. Δεν ξέρω αν πάει το πορτοκαλί, αλλά μου άρεσε τρελά, αυτό ήταν στα 15 ευρώ. Και για να το συνδυάσω, αντί να πάρω το ίδιο πορτοκαλί από κάτω, όχι, πήρα ένα τελείως άκυρο. Πήρα αυτό εδώ. Λοιπόν, και ευελπιστώ αυτό με τις δύο φορές που θα το φορέσω να ξεβάψει και να έρθει στο ίδιο χρώμα με αυτό εδώ. Θα δούμε. Αυτό έκανε στα 5 ευρώ. Την πρώτη μέρα που πήγα να το πάρω έκανε 10. Και λέω δεν πειράζει, μωρέ, το πάρω την επόμενη γιατί γινόταν πανικός τρελίουρα. Και πήγα την επόμενη και το βρήκα 5. Δεν με χάλασε. Και πήρα μία φούστα η οποία είναι φανταστική. Λατρεύω τις ψηλόμεσες φούστες, νομίζω το έχετε καταλάβει. Είναι αυτή εδώ η μαύρη. Με αυτά εδώ τα σχέδια. Αυτή νομίζω έκανα από 20-10, πρόλαβα και τη φόρεσα. Και το περίεργο που μου αρέσει τόσο πολύ είναι, δεν ξέρω αν μπορείτε να το διακρίνετε γιατί φυσάει πολύ από εκεί, αλλά κάνει αυτό το πράγμα, δηλαδή προς την άκρη στα μπούτια, στους μυρούς, προς τα εκεί, είναι πιο κοντή, ενώ κάνει μύτη προς τα μπροστά έτσι ελάχιστα. Κολακεύει πάρα πολύ τη σιλουέτα. Μου αρέσει πάρα πολύ και έκανε 10 ευρώ, που δεν το περίμενα. Και πήρα και άλλο ένα φόρεμα που έκανε 10 ευρώ. Κοιτάξτε, αυτό πάλι δεν θα πω στην πάνω μου ότι έκανε 10 ευρώ, δεν θα το πιστέψει. Και είναι αυτό εδώ. Είναι ένα φόρεμα της κουμπάρας για βάφτιση, δεν ξέρω. Είναι φανταστικό το χρώμα, πολύ καλοκαιρινό, ευελπιστώ να μαυρίσω λίγο ακόμα. Από 19,95 το πήρα και αυτό 10. Λοιπόν, και είναι αυτό εδώ. Σουρώνει λίγο κάτω από το στήθος και πέφτει κάτω έτσι. Μίνι. Πολύ ωραίο, ωραίο ύφασμα, δεν φαίνεται καθόλου φθηνό. Και έχω να πω ότι πήρα σε περίπου ίδια γραμμή και ίδιο ύφασμα ένα κίτρινο φόρμα, χωρίς να το δοκιμάσω. Ούτε και αυτό το δοκίμασα, αλλά όταν πήγα σπίτι το δοκίμασα και αυτό μου άρεσε. Φορώντας λοιπόν το κίτρινο το φόρεμα, για να δείτε τι Ελληνίδα είμαι. Φορώντας εκείνο το φόρεμα, βλέποντας ότι δεν μου πάει καθόλου, καθόλου, δηλαδή δύσκολα βρίσκω ένα κίτρινο χρώμα που να με κολακεύει. Βλέποντας λοιπόν ότι δεν μου πάει καθόλου σπίτι, πάω να το αλλάξω. Λοιπόν, δεν μου άρεσε κάτι άλλο, γιατί στα Γιάννενα βγάζουν όλες τις βλακίες. Επίσης, παρένθεση, θέλω να μου πείτε αν στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, στα H&M, κάνουν εκπτώσεις στα αξεσουάρ, στα κοσμήματα και στα λοιπά, γιατί στα Γιάννενα δεν κάνουν εκπτώσεις και μου κακοφάνηκε. Τέλος πάντων, και πάω να το αλλάξω και να κάνω επιστροφή χρημάτων. Και μου λέει η κοπέλα, δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων, έκανε 20 το φόρεμα. Ήταν έτσι λίγο πιο... είχε τις λεπτομέρειες σου. Λοιπόν, μου λέει, δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων σε είδη που είναι σε προσφορά.
Της λέω, μα δεν θέλω κάτι άλλο, τι να κάνω. Μου λέει, τι να σου πω τώρα, δεν γίνεται. Λοιπόν, ωραία. Πάω και το αλλάζω και πάω και παίρνω κάτι που δεν είναι σε προσφορά. Της λέω, θέλω να κάνω μια αλλαγή. Πάρτε αυτό και παίρνω κάτι που δεν ήταν σε προσφορά. Εντάξει, εντάξει, μου το αλλάζει η κοπέλα. Ωραία και της λέω. Ωραία, τώρα κάνω επιστροφή χρημάτων σε αυτό. Και έτσι, με κοίταζε αυτή περίεργα, σου λέει τώρα τι έκανε και δεν το κατάλαβα. Και μου έκανε επιστροφή χρημάτων από το άλλο. Οπότε αυτό που θέλω να πω είναι ότι άμα θέλουμε βρίσκουμε τρόπους. Αυτό. Την έκανα τη γυφτιά μου πάλι. Τι άλλο. Λοιπόν, στα μπέσκα τώρα. Πάλι πανικό στα μπέσκα. Είμαι σε ηλικία νομίζω που δεν μπορώ αυτή τη βαβούρα στα μαγαζιά. Δεν ξέρω γιατί, μου χαλάει πάρα πολύ η διάθεση. Λοιπόν, πήρα αυτό εδώ το μπουστάκι για να το φοράω με τις πάρα πολλές ψηλόμεσες φούστες μου που έχω. Αυτό εδώ. Πολύ σεξι. Και έκανε από 15,99, 7,99. Ωραία έκπτωση αυτή, μου άρεσε. Και μου άρεσε και αυτό γιατί είναι πολύ ρομαντικό. Και πήρα και ένα κολιέ που με δίχασε λίγο. Θέλω να το δείτε κιόλας και να μου πείτε κι εσείς. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ. Λοιπόν, γιατί είναι στο τσακ να γίνει λίγο μπασκλασαρία. Εμείς έτσι το λέμε. Έτσι να είναι λίγο κάπως. Παρ' όλα αυτά, θεώρησα ότι με ένα πολύ απλό μπλουζάκι δείχνει εντυπωσιακό. Μου άρεσε. Και το κοίταζα καιρό. Το είχα δει κι άλλη φορά. Και έκανε από 8 ευρώ, 6 ευρώ. Και δεν ξέρω, το κάπως θα το συνδυάσω να μην φαίνεται τόσο μπάρμπι. Αλλά μου άρεσε γιατί είναι εντυπωσιακό. Και από τα Tally Vile πήρα ένα φόρεμα που μου άρεσε πάρα πολύ το χρώμα του. Πάει απίστευτα το μπλε σε όλες τις γυναίκες. Δεν υπάρχει γυναίκα που να μην της πάει αυτό το σκούρο μπλε. Λοιπόν, ναι μεν έχει αυτά τα αστεράκια που το κάνει λίγο κάπως, αλλά κάνει και αυτό απίστευτο μπούστο, κολακεύει τρελά το σώμα μου και έκανε από 22,95, 15,95. Πολύ ωραίο μου άρεσε και έχει και ωραίο ύφασμα, καλοκαιρινό, από αυτά που φοράω εγώ συνήθως το καλοκαίρι. Και λοιπόν, πήγα στα Oysho. Και τι πήρα στα Oysho. Βρήκα το σορτσάκι των ονείρων μου, το οποίο δεν ήταν σε έκπτωση. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ το σορτσάκι. Είναι ένα μαύρο ψηλόμεσο σορτσάκι, αλλά δεν είναι καθόλου κολλητό. Είναι πολύ αέρινο. Νομίζω μου είναι λίγο μεγάλο, αλλά δεν πειράζει. Δεν το είχε, το είχε μόνο σε large. Θα μου έκανε και το medium, μαμάκους. Αλλά μου άρεσε πάρα πολύ. Πάει πολύ ψηλόμεσο, πολύ αέρινο, συνδυάζεται με τα πάντα. Το ύφασμά του είναι πάρα πολύ καλό. Είναι τύπου λινό, έτσι λίγο σαν οργάντζα, δεν ξέρω. Κάπως έτσι. Έκανε 20 ευρώ, είναι από τη νέα κολεξιόν. Πάρα πολύ μου άρεσε. Και αποκαλυπτικά. Δεν πήρα πολλά. Αρχικά να πω ότι πήρα. Αυτό εδώ για... εντελώς τυχαία τώρα για τα μάτια, αλλά ήθελα να σας δείξω αυτό. Που είναι ένα αυτομαυριστικό. Είναι από τη Rona Rose Sunless. Το έχω χρησιμοποιήσει μία φορά. Και λέγεται Protective Self Tanning Lotion for Face and Body. Έχει και SPF 6. Καλό αυτό. Λοιπόν, αποφάσισα, επειδή έχω παρατηρήσει ότι κάνοντας πολύ ηλιοθεραπεία, γιατί εγώ κάνω πολύ ηλιοθεραπεία, έχω αρχίσει να βγάζω κάτι ελίτσες πολύ περίεργες. Δηλαδή εδώ παρατήρησα δύο ελίτσες μικρές, εδώ. Και αυτό μου κακοφάνηκε πάρα πολύ. Οπότε είπα, κομμένος ο ήλιος, δεν πάω να μείνω κάτασπρη, αλλά δεν θέλω να μείνω κάτασπρη. Οπότε πήρα αυτό, είμαι πολύ ευχαριστημένη ως ώρας και θέλω να κάνω ένα blog post γι' αυτό, γιατί τρελάθηκα. Είναι στα 11,96 το πήρα. Μου άρεσε πάρα πολύ, θα σας μιλήσω αναλυτικά γι' αυτό. Και καλλιτικά δεν πήρα πολλά, γιατί δεν πέτυχα το μείον 35% που είχαν όλα τα καταστήματα, δεν το πέτυχα δυστυχώς.
πήγα την επόμενη εβδομάδα. Πέτυχα μόνο στη MAC 25% που ήθελα να πάρω δύο πραγματάκια. Πήρα από την Golden Rose ένα κραγιόν που με είχατε δει να το φορώ στο προηγούμενο βίντεο. Είναι ένα μεταλλιζέ καφερός κραγιόν και τώρα το καλοκαίρι εγώ τρελαίνομαι για τα μεταλλιζέ χρώματα. Είναι αυτό εδώ και είναι το νούμερο 96. Και... το χάλασα. Και πήρα και από την Golden Rose. Ήθελα να πάρω το Peaches από τη MAC, αλλά δεν το είχε. Το είχαν πάρει. Και ήθελα να πάρω έτσι λίγο πιο ροδακινή ρουζ, να το συνδυάζω με τα πιο πορτοκαλί κραγιόν μου. Και πήρα αυτό εδώ από την Golden Rose. Είναι το νούμερο 10, Peach Glaze. Είναι έτσι. Και γράφει, δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε, έτσι. Στο χέρι έτσι. Λοιπόν, μου άρεσε πάρα πολύ. Ωραία διάρκεια έχει. Πολύ φθηνό, νομίζω 3-4 ευρώ, κάπου εκεί. Επίσης έχω να πω ότι έχουν πάρα πολύ γερή συσκευασία, πιο καλή από τη Seventeen, η οποία Seventeen τα ρούς της έχουν 10 ευρώ. Αυτό έκανε 3-4 ευρώ και έχει φανταστική συσκευασία. Πολύ καλή, ήθελα να το αναφέρω. Και πήρα, και από τη MAC πήρα δύο πραγματάκια. Λοιπόν, μισώ να σας δείξω. Είχα πάρει από τη σειρά τη Mineralize Satin Finish με SPF 15, αυτό εδώ, και ήταν το NC35. Λοιπόν, πήγα και πήρα γιατί θα σκουρίνω και το NC40. Τώρα αυτή τη στιγμή κάνω μία μίξη και των δύο, αλλά νομίζω προχωρώντας θα φοράω πιο πολύ το NC40. Και πάλι το Σεπτέμβρη το NC35. Αυτό το πήρα με έκπτωση. Θα σας γελάσω. 25 ευρώ ή λιγότερο. Και πήρα και ένα κραγιόν το οποίο δεν πίστευα ποτέ ότι θα μου πάει. Αλλά είναι το Vegas Volt και είναι Amplified. Το ήθελα πάρα πολύ. Αλλά νόμιζα ότι θα μου πάει. Τελικά μου πάει, δεν μου πάει. Θα το βάλω. Πολύ καλοκαιρινό. Όσες έχουν MAC κραγιόν και αγαπάνε τα καλοκαιρινά κραγιόν, σίγουρα αυτό στη συλλογή τους το έχουν. Είναι ένα κοραλί, πορτοκαλί. Ήθελα να πάρω το Morans, αλλά ήταν πολύ έντονο. Και είπα να πάρω αυτό. Το λάτρεψα. Μου άρεσε πολύ. Και για να κλείσει επιτέλους αυτό το haul, πήρα 4 όζες. Μανώ. Η Βερνίκη. Λοιπόν, πήρα μία βάση από την Glamorous. Λοιπόν, εγώ βάση στα νύχια μου δεν φοράω. Κακός. Ξέρω κακός, αλλά δοκίμασα μία βάση από την αδερφή μου και είδα ότι χωρίς να βάλεις top coat φαίνονται ήδη πιο γυαλιστερά τα νύχια. Οπότε είπα να πάρω και εγώ. Ξεκίνησα με μία πολύ φθηνή. Είναι από την Glamorous, αυτή εδώ. Δεν γράφει. Είναι το νούμερο 33. Και πήρα και 3 σόζες. Λοιπόν, πήρα 3 καλοκαιρινά χρωματάκια. Λοιπόν, το πρώτο είναι από την GT Cosmetics, αυτό εδώ. Αυτό το έχω ξαναπάρει, κάπου το έχασα και το ξαναπήρα. Είναι το νούμερο 470 και έχει καταπληκτική απόδοση. Πάει τέλεια με μαύρισμα. Όπου θα πέσει. Πήρα από την Kiss Kiss Quick Dry... τι λέει, Quick Dry... 60 seconds, αυτό εδώ το τέλειο ροζ μπάρμπι που δεν ξέρω αν είμαι αρκετά τολμηρή να το φορέσω, αλλά θα το φορέσω και είναι το νούμερο 315. Και τέλος πήρα από τη Seventeen αυτό εδώ που φορά και τώρα στα νύχια μου, λέγεται Fluo Tech Color και είναι το νούμερο 05. Λοιπόν, και αυτό τώρα είναι dupe για ένα φανταστικό φλούο χρώμα της Essie. Προσπαθούσα πριν το βίντεο να σπάσω το κεφάλι μου να δω ποιο είναι, να θυμηθώ ποιο είναι, αλλά δεν μπορούσα. Όποιος ξέρει, ας μας το γράψει από κάτω, γιατί είναι σίγουρα dupe από ένα εσημανό. Δεν ξέρω αν είναι πολύ καλοκαιρινό. Είναι καλοκαιρινό, αλλά προτιμώ έτσι τα λίγο πιο νέων. Αλλά ωραίο και αυτό. Μου άρεσε. Αυτά. Αυτά πήρα. Κάπου εδώ τελειώνει αυτό το βίντεο. Νομίζω να μην σας κούρεσα πολύ, δεν έχω κάτι άλλο, έτσι. Όχι. Α, πήρα και κάποια σόρουχα, αλλά δεν θέλετε να σας δείξω τα βρακάκια μου.
Οπότε κλείνει εδώ αυτό το βίντεο. Θα τα πούμε πάλι με νέο βίντεο πολύ σύντομα. Φιλάκια πολλά σε όλες και καλές αγορές. Γεια σας.